στούτα αμπζολούτα, μία ασθένεια, ένα βακτήριο, μία πεταλούδα η οποία δημιουργεί προβλήματα, είναι πιο έξυπνη και πλέον εξειδικεύεται στο να ταλαιπωρεί ακόμα περισσότερο τους παραγωγούς. Θέλω να πάμε λίγο στην Ανατολική Κρήτη, να πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας και στον κύριο Γιάννη Γαϊτάνη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου και ανθοπαραγωγό βέβαια. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Έντονο το πρόβλημα, το γνωρίζατε, το γνωρίζαμε και εμείς και το καταγράψαμε δημοσιογραφικά. Θέλω ωστόσο να κάνουμε μία σύγκριση με την περσινή σεζόν στο κομμάτι των προβλημάτων που προκαλεί τούτα, στις ντομάτες, πού βρισκόμαστε. Η σύγκριση τι αποτέλεσμα έχει? Φέτος υπήρχε έξαρση στην τούτα, ειδικά στην περιοχή μας, αλλά δεν πιστεύω ότι δεν είναι μόνο στην περιοχή μας, είναι γενικά. Υπήρχε μεγάλη έξαρση στην τούτα, ούτε ώστε τα έξοδα και το κόστος της ντομάτας ανέβηκε πολύ υψηλά για κάποιον που ήθελε να παράγει, να έχει μια παραγωγή στην ντομάτα χωρίς να έχει τούτα ή χωρίς να τον απασχολήσει πολύ τούτα. Δυστυχώς, η τούτα ήταν το μεγάλο μας, στους αυτούς που παρήγαγαν ντομάτα, ήταν το μεγάλο μαρτύριο, το μεγάλο βάσανο. Και πολλά στρέμματα καταστράφηκαν, ολοσχερός ήταν αιτία τούτα. Όταν λέμε ολοσχερός, εννοούμε ότι πριν καν αρχίσουν την παραγωγή, με το που αρχίσαν την παραγωγή, αρχίσαν να ξεπατώνουν κιόλα. Σε τέτοιο σημείο είχαν φτάσει, ούτως ώστε αρχίζει η παραγωγή της ντομάτας, οι ντοματάδες που λένε παραδοσιακοί, και λιγοστεύουν κάθε χρόνο και πιο λίγοι. Κάθε χρόνο και πιο λίγοι. Και θα έρθει μια εποχή που η παραγωγή ντομάτας θα είναι πολύ χαμηλή και θα αναγκαζόμαστε να φέρουμε από κάπου αλλού ντομάτα. Και το κοστολόγιο τους έχει ανεβεί σε τέτοια ύψη, που πλέον είναι ασύμφορο για τον παραγωγό να καλλιεργεί ντομάτα σε τέτοιο σημείο όπως θα. Τώρα θα πει κάποιος. Συγγνώμη που σα διακόπτω, δεν είναι φυσικά μόνο τούτα. Είναι και όλες οι άλλες ιώσεις από το πλοίο, γιατί δεν είναι μόνο μια ιώση, που ταλαιπωρούν τους παραγωγούς που παράγουν ντομάτα τα τελευταία χρόνια. Είναι δύσκολη η αντιμετώπιση μέσα από τα φυτοφάρμακα, είτε έχουμε να κάνουμε βιολογική καλλιέργεια, είτε έχουμε να κάνουμε με την κανονική? Είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της, για το λόγο ότι δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Είναι γενικά, δεν εξαρτάται από σένα μόνο αν ψεκάζεις ή αν είσαι σωστός στα ψεκάσματά σου και στον τρόπο που λειτουργείς για να αποφύγεις τούτα. Γιατί εξαρτάται πάντα και από το γείτονα. Και δυστυχώς η Ιεράπετρα, τα θερμοκήπια το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι λοιπόν το πρόβλημα κοινό για όλους μας. Δεν είναι για όλο μόνο ένα. Δηλαδή αν έχει κάποιος, θα έχει και ο γείτονας. Και δυστυχώς με το που τραβάνε κάθε χρόνο και δραστικές ουσίες από την παραγωγή και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δραστικές ουσίες, είτε επειδή έχουν απαγορευτεί, είτε επειδή δεν μπορεί να ψεκάσει ο παραγωγός που παράγει ντομάτα, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα μεγαλώνει. Και δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει η καταπολέμηση βιολογική ή η καταπολέμηση με έντομα. Γιατί μιλάμε για την τούτα. Σωστά. Και αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα και το μεγάλο μας πρόβλημα. Και θα ρωτήσει κάποιος τώρα. Καταστροφή εδώ, ορισμένοι ξεπάτωσαν τα στρέμματά τους και την παραγωγή τους, όπως μας είπατε πριν ξεκινήσει η σοδιά και η διαδικασία, η κανονική διαδικασία παραγωγής. Υπάρχουν αποζημιώσεις, προβλέπονται αποζημιώσεις? Έχουμε κάνει έγγραφο ήδη, το οποίο το έχουμε στείλει στο Υπουργείο και το έχουν υπογράψει όχι μόνο η Ιεράπετρα, ο σύλλογός μας, αλλά και άλλοι συλλόγοι και από την Κρήτη και από την Πελοπόννησο, και ζητάμε να ενισχυθεί ο τομέας της ντομάτας για την ζημιά που έχει πάθει, αν θέλουμε, ειδικά από την τούτα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε ντομάτα. Και δάλλως φοβάμαι τα επόμενα χρόνια η παραδοσιακή παραγωγή ντομάτας θα φύγουν, θα πάρει σε κάποιο άλλο είδος. Γιατί καταντάει ασύμφορο πλέον το είδος. Μειωμένη παραγωγή λοιπόν φέτος σε σχέση με πέρυσι? Πολύ μειωμένη, και ειδικά για τους παραγωγούς που άρχισαν να κόβουν παραγωγή μετά το Μάρτιο-Απρίλιο. Όσο πιο καλοκαιρινοί μήνες είναι, υπάρχουν ζεστοί, τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα υπάρχει. Σωστό. Δυστυχώς. Στο κομμάτι των τιμών, εγώ κρατώ μειωμένη παραγωγή από τη μία. Στις τιμές από την άλλη, τι έχουμε? Οι τιμές ήταν σε κανονικά επίπεδα. Δεν ήταν χαμηλές οι τιμές, αλλά ούτε οι τιμές οι πολύ υψηλές για να πεις ότι ο παραγωγός αποζημιώνεται από τη χασούρα που έχει από τούτα. Ήταν τιμές νορμάλ για τα επίπεδα του παραγωγού. Δεν ήταν υψηλές τιμές, ούτε και χαμηλές. Εάν δηλαδή ο παραγωγός δεν είχε το πρόβλημα της τούτα και είχε μια παραγωγή, κανονική παραγωγή στο ντομάτα, ναι, τότε δεν θα μιλούσαμε για τα προβλήματα που θα είχαμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε,
Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, καταλαβαίνουμε το πρόβλημα. Θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Θα επαναλάβω ότι έχουμε ζητήσει με έγγραφό μας από το Υπουργείο την ενίσχυση των παραδοσιακών ντοματάδων, με λίγα λόγια, για τη ζημιά που έχουν πάθει, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε ντομάτα. Γιατί αλλιώς το πρόβλημα δεν θα σταματήσει. Σωστά. Θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Σωστά. Θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Επίσης έχουμε ζητήσει και κάτι άλλο, να υπάρχει μια ομαδική καταπολέμηση της Δούδας, όχι σε ατομικό επίπεδο πλέον, αλλά ομαδική για όλη την περιοχή, είτε περιοχή γίνεται για την Ιερά Πέτρα, είτε για το Τυμπάκι. Για μια ομαδική καταπολέμηση έχουμε δώσει περίπου το στίγμα με ποιο τρόπο θα γίνει. Περιμένουμε απαντήσεις από το Υπουργείο. Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Γαϊτάνη, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Από την Ανατολική Κρήτη.